Φιλανθρωπικό τουρνουά υπέρ του Συλλόγου Περπατώ έγινε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής με διοργανωτή το Σωματείο Υπαλλήλων Φυλακών Κομωτινής. Συμμετείχαν ακόμη οι δικηγόροι και οι αστυνομικοί της Ροδόπης, καθώς και ο Σύλλογος Παλεμάχων του Πανθρακικού. Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε το Σωματείο Υπαλλήλων Φυλακών Κομωτινής που συνδιοργάνωσε μαζί με τους δικηγόρους και αστυνομικούς του νομού Ροδόπης και τους παλέμαχους του Παθραϊκού φιλανθρωπικό τουρνουά ανθρωπιάς, τα έσοδα του οποίου πήγαν υπέρ του Συλλόγου Περπατώ. Είναι από τα ευχάριστα πράγματα που γίνονται σε αυτές τις δύσκολες ημέρες. Γι' αυτό ιδρύσαμε και εμείς αυτό το σύλλογο και συνήθως κάνουμε πολλούς αγώνες για φιλανθρωπικό σκοπό. Να ευχαριστήσω τον Περπατώ που διοργανώνει το τουρνουά και να ευχαριστήσω τις ομάδες, ιδιαίτερα τον Παλεμάχους Παθρακικού, τους δικηγόρους και την αστυνομική διεύθυνση που μας βοηθάνε να κάνουμε το τουρνουά σε πιο μεγάλη διάσταση. Και ιδιαίτερως να ευχαριστήσω την ΕΠΣ Τράκης και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Μάνο Γαβριλίδη, το Σύνδεσμο Διαετών για την διαιτητές που μας παραχώρησαν και όσους βοήθησαν για να γίνει η αφίσα να προβληθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερα το τουρνουά. Μπορεί να μην είχε πολύ κόσμο στις κερκίδες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κομωτινής, τα εισιτήρια πάντως πουλήθηκαν σε αρκετό κόσμο που έδειξε την ευαισθησία του. Έχουμε βγάλει εισιτήρια, πήρε ο κόσμος, αλλά λόγω καιρού η ώρα δεν ήρθανε. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ που θα γίνουν και οι τελικοί να προσέλθει ο κόσμος. Το σκεφτήκαμε λίγο αργά να το κάνουμε, ίσως ο καιρός μάλλον ήταν πιο μας πήρε ο χρόνος πει λίγο πίσω. Είναι και η ζέστη πάρα πολύ γιατί ήδη τα καλοκαίρια ο καιρός πάει στη θάλασσα και πολλές ομάδες αναγκαστήκαμε να το κάνουμε όσο δυνατόν νωρίτερα για να προλάβουμε να παίξουμε ένα άψονο της προβολής. Πρώτη φορά εννοείται το σκεφτήκαμε καλά, ίσως την επόμενη φορά να είμαστε ακόμα καλύτερα. Το ότι δεν ήρθε ο Θοδωρής Ζαγουράκης. Τελευταία ώρα μας ειδοποίησε κάποιο προσωπικό πρόβλημα που είχε. Στεναχωρηθήκαμε κι εμείς γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε,